Εγώ θέλω τώρα να καταγγείλω κάτι. Από την αρχή μου λες θα χάσω κιλά, θα χάσω 50 γραμμάρια, 200 γραμμάρια. Εγώ βρήκα τη λύση. Έβαλα λιτούς και δεμένους να πάμε στον Άγιο Δομήνικο. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου δέχονται συμμετοχές ακόμα, καινούριους παίκτες. Τι θες να πεις. Να πας 5 μέρες εκεί, άλλος άνθρωπος θα έρθεις. Γιατί δεν μου χρειάζεται, ρε παιδί. Γιατί ρε παιδί, δεν μου χρειάζεται να πάω. Αλλά πάμε λίγο στον Άγιο Δομήνικο, στο Γιώργο Λιανό τώρα. Σε παρακαλώ, Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να... γιατί τον έχω δει και με μαγιό και νομίζω ότι είναι έτοιμος. Όχι, ναι, αλλά να είναι ακόμα πιο έτοιμος. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου δεν δέχεστε καινούριους παίκτες. Ναι, μέχρι τότε δεχόμαστε αιτήσεις. Μια χαρά. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μπορούμε να κάνουμε κάτι να έρθει ο Δημήτρης λοιπόν, εκεί. Δεν θέλω να έρθω, διότι μετά θα νικήσω εύκολα και δεν θα χάσει, το σασπέ στο παιχνίδι. Δεν νομίζω. Καλά, δεν νομίζω. Εντάξει τώρα. Γιώργο, μπαίνουν δύο νέοι παίκτες. Είναι ενδοκαναλικό το θέμα, επομένως μπορούμε να τον... κάτι θα κάνουμε. Πολύ εύκολα. Κάτι θα γίνει. Μπαίνουν δύο νέοι παίκτες. Μπαίνουν δύο νέοι παίκτες, μου λες. Ναι. Σε ευχαριστώ που με ενημερώνεις, γιατί να ξέρεις, όσον αφορά αυτή την πληροφόρηση, δεν έχω ιδέα. Μα την Παναγία τώρα. Μα την Παναγία. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Είναι τόσο μεγάλο θέμα αυτό με τα σπόιλερ που γίνεται, βγαίνω δεξιά και αριστερά σε όλες τις εκπομπές εκτός από τη δική μας. Ναι. Ξέρουν τι γίνεται καλύτερα από εμάς. Άρα δηλαδή οι ομάδες μένουν όσο έχουν, κόκκινη και μπλε. Προς το παρόν, ναι. Ξέρω ότι έχουν δρομολογική εξελίξη, γιατί μέχρι τις 15 Φλεβάρι υπάρχει σύμφωνα με το φορμάτ τη δυνατότητα να μπουν και καινούργιοι παίκτες. Γιατί αν μπουν λίγο πιο αργά, μετά δεν θα είναι δίκαιο για αυτούς που μπήκαν από την πρώτη μέρα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μέχρι τις 15 Φλεβάρι περιμένουμε, ναι. Οι καινούργοι παίκτες, ο Δημήτρης Μακρόπουλος που τώρα έφυγε, ο Ηλίας Μπόγδανος, αυτοί όταν μπήκαν δεν είπαν λίγο κάτι στους συμπαίκτες, τους ξέρεις, γράφεται αυτό στο Twitter, αυτό στο Instagram, τίποτα. Γιατί έχω δει να αλλάζουν λίγο οι συμπεριφορές. Είναι οι κλασικές καταστάσεις τις οποίες ζούμε κάθε χρόνο στο Survivor. Ξέρουμε ότι με το που έρθουν καινούργοι παίκτες θα αλλάξουν οι συμπεριφορές. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες συμπεριφορές έχουν αλλάξει. Αλλά σιγά σιγά επανέρχονται πάλι. Μπολιάζεται το παιχνίδι με το καινούργιο αίμα. Καλά το λέω. Είναι αναπόφευκτο, ναι. Ακριβώς. Είναι αναπόφευκτο να μάθουν για την επιτυχία του project και να αλλάξουν και λίγο συμπεριφορές, να διαρθωθούν έτσι. Σύμφωνα με τη ναι. δική τους κίνηση. Ξέρεις τι μου είπε η μάνα μου, που η μάνα μου είναι 90 χρονών τώρα, έτσι. Μου λέει, ρε παιδάκι μου, σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορώ να το χωνέψω. Τσακώνονται, κοντεύουν να δαρθούν, μου λέει, για μια χουφτιά ρύζι. Είναι φοβερό αυτό το και πράγμα. Και μισή, όχι απλά μια ολόκληρη. Δεν ξέρω τώρα ποιους έλεγε. Μια χουφτιά είναι πολύ. Α, είναι πολύ, ναι. Λοιπόν. Οι εβδομαδιαίες προμήθειες, σκεφτείτε ότι κάθε παίκτης το αναλογεί γύρω στις 3 κουταλιές ρύζι με 3 κουταλιές φακή. Ναι. Και αυτές είναι οι κοφτές, που λέει και η μαμά μου. Ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν είναι το πιο δύσκολο Survivor σε σχέση με τα προηγούμενα. Πάντως, έχει πολύ ένταση. Βλέπουν δηλαδή τους παίκτες και από την κόκκινη ομάδα και από την μπλε να διασταυρώνουν τα ξύφη τους στα συμβούλια, να μην ξέρεις τι να πρωτοακούσεις. Δεν θα ξαναπέσω στη Λαγκούβα να πω ότι είναι το πιο δύσκολο. Γιατί είναι το πιο δύσκολο να μόλις έπεσε στη Λαγκούβα. Γιατί όλοι οι παλιοί μου φίλοι, οι παλιοί παίκτες του Survivor θα μου στείλουν μηνύματα. Αλλά επειδή ξέρουν και αυτοί, ξέρω και εγώ πολύ καλά πώς ζούσαν αυτοί και πώς ζουν οι παίκτες φέτος, είναι όντως αρκετά πιο δύσκολο το φετινό. Συγγνώμη, πόσα κιλά χάνουν μέχρι να βγούνε, άμα μείνουν, ξέρω εγώ, ένα δίμηνο, τρίμηνο. Η μεταμόρφωση είναι συγκλονιστική. Έβλεπα προχθές το πρώτο βιντεάκι της υποδοχής των παικτών στον Άγιο Δομήνικο, που πέσαν από κάτι καταμαρά, ξεκίνησαν να κοσμάνε και κάνανε την πρώτη δοκιμασία. Η αλλαγή είναι συγκλονιστική. Εγώ έτσι οπτικά, όπως βλέπω, πρέπει να είναι όλοι γύρω στα 5 με 7 κιλά κάτω. Ναι, εγώ όμως τώρα δεν θέλω τα 5-7 κιλά. Θέλω να, αφού τον έχουμε εδώ, να μάθω κάτι. Να ξέρω τι να περιμένω την Κυριακή. Ρώτα τον. Όχι, θέλω να μάθω τι έγινε με τον Κρίστα Μούλη και τον Αλέξη Παπά που έφυγαν από τη σκηνή τους και πήγανε σε ένα ξενοδοχείο να πάρουν φαγητό. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία γνωστή και σε παλιούς παίκτες του Survivor. Ναι. Οι οποίοι που και που ξεπόρτιζαν. Όταν η πείνα θερίζει, αναγκαστικά βγαίνουν έξω στη ζούγκλα να βρουν κάτι να φάνε. Απλά στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι φέτος, δεν έχει καμία σχέση με το Survivor του 2017. Είμαστε σε άλλη πλευρά του νησιού. Τα παιδιά, οι καλύβες τους είναι σε ένα φυσικό πάρκο. Ναι. Το οποίο για να βρεις πολιτισμό θα πρέπει να περπατήσεις αρκετές ώρες. Για να βγεις από αυτή την περιοχή, η οποία είναι μετά τις 7 το απόγευμα, ας πούμε, πηγαίνουν μόνο στρατός πηγαίνει, αν τύχει κάτι. Γι' αυτό και πολλές φορές στο επεισόδιο τους αποχαιρετούμε και τους λέμε: μπορείτε να επιστρέψετε στα πρόχειρα καταλήμματά σας. Γιατί έχουμε αναγκαστεί να
να έχουμε και γιατί τι είναι εκεί, τι έχει, τι πρόβλημα έχει δηλαδή. Έχει ζώα, έχει αντάρτες, έχει, τι έχει τέλος πάντων. Δεν μπορείς να πας εύκολα αρχικά, πηγαίνεις μόνο με τις βάρκες, δηλαδή είναι γύρω στα 40 λεπτά με τη βάρκα και οι ειδικές είναι οι sand rafts, κάπως έτσι λέγονται. Γιατί είναι χαμηλός ο ύφαλος και πρέπει να πάνε μόνο ειδικά πλεούμενα. Ναι. Η μετάδοση και του είναι αγώνα. Εκτός πολιτισμού εντελώς. Η μετάδοση του αγώνα βέβαια από τον Γιώργο Λιανό έχει βασικά χαρακτηριστικά. Την Ανθίσα Λαγκούδη, για παράδειγμα, την παίκτρια από την ομάδα των Κόκκινων, τη λέει Εξπρέσα Λαγκούδη. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί τη λες Εξπρέσα Λαγκούδη? Γιατί τη βάλαμε δίπλα σε ένα συγκεκριμένο εξπρές, ναι. Λίγο και έπιασε ίδιες ταχύτητες. Η Ανθίσα Λαγκούδη είναι μια φιλόδοξη παίκτρια. Δηλαδή όλη προσπαθεί, καταβάλει προσπάθεια. Ναι, okay. Όχι με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Α, όχι με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν είναι κακή, προσπαθεί. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Η Ανθίσα Λαγκούδη είναι μια παίκτρια η οποία με το που πάτησε το πόδι της εδώ στη Δομινικανή Δημοκρατία ήταν στη φάση τι θέλω εγώ εδώ, πού πάω, τι πάω να κάνω. Ναι. Και τώρα δεν θέλει να φύγει με τίποτα. Και έχει βελτιωθεί πολύ αυτό, είναι ότι μέσα σε ένα-δύο μήνες. Να ρωτήσω κάτι. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Η Δομινικανή Δημοκρατία, όταν φύγουν οι κορονοϊοί και τα. Είναι μια περιοχή που αξίζει να πάει κανείς να τη δει. Εσύ που είσαι εκεί και τα βλέπεις, ας πούμε. Για διακοπές σίγουρα. Και υπάρχει επιλογή των μεγάλων ριζόρτ. Ναι. Με πολύ καλές τιμές. Δεν θέλουμε μεγάλα ριζόρτ. Αυτή στη ζούγκλα εκεί. Εγώ θέλω στη ζούγκλα. Προσφέρονται στη ζούγκλα. Ναι. Έχει και πολύ ωραίο αγροτουρισμό. Ειδικά αυτή την εποχή έρχεται πολλής κόσμος για να δει τις φάλαινες. Κοίταξε, μεγαλόπτερες φάλαινες, τον κόλπο της Αμάνα τις και ένα. Για αγροτουρισμό δεν χρειάζεται να πάμε μέχρι τη Δομινικανή Δημοκρατία. Μπορούμε να και εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολύ. Να ρωτήσω τώρα, ο Σπίθας της παρέας, ποιος είναι τελικά, είναι ο Ντάφη, ο Τριαντάφυλλος ή ο Αλέξης Παπάς? Κάθε ομάδα έχει έναν. Ο καλύτερος. Ο Τριαντάφυλλος και ο Παπαδόπουλος, νομίζω είναι οι δύο Σπίθες. Σε συνδυασμό ανάβουν φωτιά κατευθείαν. Ο Σπίθας είναι αυτός που ανάβει τη φωτιά είναι ή ο Σπίθας είναι αυτός του Γιώργου Θαλάσση, ο χοντρός? Όχι, όχι, ο Φιτιλάκης, αυτός που κάθεται στο συμβούλιο, πετάει κάτι και ξαφνικά η μπουρλότο, όλη η ομάδα. Ναι. Είναι οι γαλαρίες των δύο ομάδων, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Τριαντάφυλλος και ο Νίκος Μπάρτσης με τον Άλεξ Παπά. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω για να έρθω εκεί να χάσω 5 κιλά και να... Τα τυπικά ποια είναι? Τυπικά τώρα, ναι. Αίτηση δεν χρειάζεται πλέον για τη δική σας περίπτωση. Θα... Βίσμα δηλαδή. Ένα μηνυματάκι πάνω. Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Λιανέ, να είστε καλά. Χαιρετίσματα στην Δομινικανή Δημοκρατία και στα παιδιά. Μισό λεπτό, ένα μικρό spoiler. Κυριακή, ένα μικρό spoiler θέλω. Ένα μικρό spoiler για την Κυριακή. Ναι, μικρό. Μισό λεπτό, γιατί εμείς είμαστε και μπροστά στα γυρίσματα δύο μέρες τώρα. Εντάξει. Κυριακή. Καταπληκτικό αγώνα σε πάθμι φαγητού. Αυτό το ξέρουμε, δεν είναι spoiler αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Τι να κάνουμε, ναι. Θα το δούμε δεν σε 9. Δεν μας λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, μάθαμε φοβερά και τρομερά πράγματα. Εγώ μάθαινω ότι θα δυνατήσεις τώρα. Διάλειμμα για να το σκεφτούμε. Δεν χρειάζομαι αδυνάτισμα. Πάλι τα ίδια θα λέμε.